Η Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει τι πύλε τη στον κόσμο. Μετά από διαβουλεύσει πολλών ημερών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε μια λίστα χωρών από τι οποίε θα υποδεχόμαστε επισκέπτε. Με αυτά τα δεδομένα, λήφθηκαν και οι αποφάσει που αφορούν στι διεθνεί πτήσει, καθώ και για τα χερσαία και θαλάσσια σημεία εισόδου στη χώρα. Σε ό,τι αφορά του επισκέπτε, συνεχίζεται κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλου του μόνιμου κατοίκου τη Ευρωπαϊκή ΕΕ+. Ένωση Plus. Εξακολουθεί επίση να ισχύει η δυνατότητα εισόδου για όσου πολίτε τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμονή στην Ελλάδα και για όσου ταξιδεύουν για ουσιώδει μετακινήσει, δηλαδή για λόγου εργασία, υγεία και επανένωση οικογενειών. Οι Έλληνε ομογενεί που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητα ομογενών είναι πάντα καλοδοχούμενοι από όπου και αν προέρχονται. Η Ελλάδα, ακολουθώντα την Ευρωπαϊκή Σύσταση, επεκτείνει τη δυνατότητα εισόδου στη χώρα και για τους μονίμους κατοίκους της Αλγερίας, της Αυστραλίας, της Γεωργίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, του Μαρόκου, του Μαυροβουνίου, της Νέας Ζηλανδίας, της Νοτιού Κορέας, της Ρουάντα, της Σερβίας, της Ουρουγουάης, της Ταϊλάνδης, της Τινησίας. Για τους κατοίκους της Κίνας, το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων εξετάζεται με βάση την αμεβαιότητα. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς πτήσεις, Μπορεί να γίνονται προ όλα τα αεροδρόμια τη χώρα. Δεν επιτρέπονται μέχρι τι 15 Εβδόμου απευθεία πτήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Σε ό,τι αφορά τι πύλε εισόδου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η είσοδο στου επισκέπτε επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσει για ουσιώδε λόγου. Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, Επιτρέπονται μόνο οι διελεύσει για ουσιώδει λόγου. Σε ό,τι αφορά τι θαλάσσιε πύλε εισόδου, είναι ανοιχτά τα λιμάνια τη Πάτρα και τη Ουγγουμενίτσα. Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα άνοιξε, κάτω από του συγκεκριμένου περιορισμού, τι πύλε τη στι τουριστικέ ροέ, λαμβάνοντα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τη υγεία των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, των κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των επισκεπτών μα. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ταξιδιώτε με προορισμό την Ελλάδα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι υποχρεωμένοι 48 ώρε πριν το ταξίδι του να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την φόρμα Passenger Locator Form, η οποία είναι διαθέσιμη στο app Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.gov.gr.